Καλησπέρα σε όλους τους φίλους του Ιτολεμαίου Ζιάργο TV. Σήμερα συζητάμε το θέμα με το πρόγραμμα της ενίσχυσης των επιχειρήσεων. Ένα θέμα που απασχολεί πάρα πολλούς ελεύθερους επαγγελματίες που είναι πληττόμενους. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Κάγκα Μιχάλη. Καλησπέρα, Μιχάλη. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Ο Μιχάλης ο Κάγκας είναι σύμβουλος επιχειρήσεων. Με έδρα το Medium Florina δραστηριοποιείται σε όλη τη Δυτική Μακεδονία. Έχει μεγάλη εμπειρία από προγράμματα και μαζί λίγο θα συζητήσουμε το πού βρισκόμαστε. Μιχάλη, πού βρισκόμαστε καταρχάς? Έχει ξεκινήσει η υποβολή, έτσι? Έχει ξεκινήσει η υποβολή. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έχει πολύ σύντομο χρονικό περιθώριο υποβολών και υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από πολύ κόσμο και προσπαθούμε να ενημερώσουμε όσο το δυνατόν πιο πολύ τον κόσμο για να ξέρει περί τίνος πρόκειται. Ωραία. Καταρχάς να πούμε τις ημερομηνίες έως ότου μπορεί κάποιος να υποβάλει αίτηση και τι χρειάζεται να κάνει. Η καταληκτική ημερομηνία είναι η 26η του μήνα, 3 η ώρα το μεσημέρι. Που εδώ όμως είναι απαραίτητο να γίνει μια προεργασία, η οποία θέλει να έχουμε να κάνουμε με κάποια οικονομικά στοιχεία των επιχειρηματιών, τα οποία τα παίρνουμε από τους λογιστές για να μπορέσουμε να βγάλουμε μια βαθμολογία. Εγώ θα ήθελα να ξεκινήσουμε όμως να το πάρουμε λίγο με τη σειρά, για να καταλάβει ο κόσμος, αν μου επιτρέπεις να πάρω τον λόγο λίγο να ξεκινήσω να πω για το πρόγραμμα γενικώς πώς έχει. Είσαι ο ειδικός. Αφορά μόνο τις επιχειρήσεις της περιοχής. Και στοχεύει να βοηθήσει αυτές που έχουν πληγεί περισσότερο από όλες τις υπόλοιπες επιχειρήσεις. Αντίστοιχα προγράμματα έχουμε δει και στην υπόλοιπη Ελλάδα, κάπου έχουν κλείσει, ας πούμε, στη Θεσσαλονίκη και η Κεντρική Μακεδονία προχθές και κάπου αλλού περιμένουμε να ξεκινήσουν στην πορεία. Αλλά είναι αντίστοιχα προγράμματα που παίζουν σε όλη την Ελλάδα για να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις που πλήγηκαν περισσότερο. Το ξαναλέω, όχι όλες, αυτές που πλήγηκαν περισσότερο. Και τι έχουμε να κάνουμε εδώ? Έχουμε να δούμε, να ελέγξουμε το τζίρο της περσινής χρονιάς και με βάση τα έξοδα, συγγνώμη, της περσινής χρονιάς και με βάση τα έξοδα της περσινής χρονιάς επιδοτείται το 50% των εξόδων μας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν είχαμε 10.000 έξοδα τα οποία αφορούν αγορές πρώτων υλών, με ενίκεια, αγορές εμπορευμάτων, ρεύμα ή οποιοδήποτε άλλο λειτουργική δαπάνη της επιχείρησης, σου πληρώνει το 50% που είχαμε το 19 για να το χρησιμοποιήσουμε το 2021 στην επιχείρησή μας και πάλι. Δηλαδή στο τραπεζικό μας λογαριασμό θα μπουν σε περίπτωση έγκρισης το 50% των εξόδων που είχαμε πέρσι για να τα χρησιμοποιήσουμε του χρόνου στην επιχείρησή μας. Τέτοιο πρόγραμμα δεν έχουμε ξαναδεί στην Ελλάδα, ούτε στη Δυτική Μακεδονία και είναι ό,τι καλύτερο έχει βγει μέχρι στιγμής. Καθαρό χρήμα, ισχύει, έτσι? Ακριβώς, καθαρό, και είναι ένα κεφάλαιο κίνησης, ένα βοήθημα κίνησης το οποίο δίνεται στις επιχειρήσεις για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν την δύσκολη αυτή περίοδο. Ένα κριτήριο το οποίο παίζει πολύ μεγάλο ρόλο πέρα από τα έξοδα που είχαν πέρσι είναι η διαφορά των εσόδων που είχαν το δεύτερο τρίμηνο του 2020. Δηλαδή, ήταν η περίοδος του κορονοϊού, οι επιχειρήσεις ήταν κλειστές. Σου λέει το πρόγραμμα, εσύ κύριε επιχειρηματία που αναγκάστηκες και έκλεισες και είχες πολύ μεγάλη πτώση του τζίρου, θα σε βοηθήσω για να ανακάμψεις. Γι' αυτό τι συγκρίνει το περσινό αντίστοιχο τρίμηνο του 19, τι εισοδήματα είχες τότε στο 19, τι εισοδήματα είχες στο 20, αυτά τα δύο τρίμηνα τα κέρια σημασίας. Και σου λέει, αν εδώ δείξεις πολύ μικρό τζίρο, θα σου δώσω μεγαλύτερη βαθμολογία. Αν δείξεις και επιχειρήσεις που δείχνουν μεγαλύτερο τζίρο, έχουν μικρότερη βαθμολογία. Και κάπως έτσι προσπαθεί να ισορροπήσει το πρόγραμμα προς τις επιχειρήσεις που έχουν μεγαλύτερο πρόβλημα. Στη συνέχεια, αφού το τρίτο κριτήριο, το τρίτο βαθμολογικό κριτήριο, είναι η βαθμολογία που παίρνουν οι επιχειρήσεις από τους εργαζομένους. Εδώ επίσης γνωρίζουμε όλοι ότι γίναν μαζικές παύσεις εργασιών των επιχειρήσεων, οπότε αναγκαστικά και των εργαζομένων. Οπότε σε αυτές τις επιχειρήσεις σου λέει, για να σε βοηθήσω να ανακάμψεις, θέλω το προηγούμενο έτος, το προσωπικό που είχες,
αν του βαθμολογώ για κάθε άτομο μία μονάδα σου δίνω επιπλέον βαθμολογία. Αρκεί του χρόνου σε περίπτωση έγκρισης να ξαναέχουμε, να ξαναδούμε τους ίδιους εργαζομένους στην επιχείρησή σου. Αυτά είναι τα τρία κριτήρια με τα οποία, κινείται η βαθμολογία και τα βασικότερα σημεία του προγράμματος. Και να ξαναπώ ότι λίγη το 26 του μήνα και είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός των ενδιαφερομένων που προσπαθούμε να ενημερώσουμε. Ένα άλλο σημείο που θα ήθελα να θίξω είναι ότι να έχουν όλοι στο μυαλό τους ότι δεν μπορούν να ενταχθούν όλοι στο πρόγραμμα. Πραγματικά είναι ένα αξιόλογο πρόγραμμα, αλλά δεν τους αφορώ όλους, γιατί βλέπουμε πολύ συχνά βαθμολογίες χαμηλές, που είναι δύσκολο να επιτρέψουμε σε κάποιον, δύσκολο να προτείνουμε σε κάποιον επενδυτή να προχωρήσει στην επένδυση. Οπότε ας δούμε λίγο ποιοι έχουν πιο ψηλές βαθμολογίες και να μην αισθάνονται αδικημένοι αυτοί που δεν θα ενταχθούν, που δεν έχουν χαμηλή βαθμολογία, γιατί υπάρχουν άλλοι που πραγματικά είχαν πολύ μεγάλες ανάγκες και έχουν πολύ μεγάλο πρόβλημα. Άρα αντιλαμβάνομαι ότι αφού σας φέρουν τα οικονομικά στοιχεία από τους λογιστές τους σε εσάς, κάνετε μια προβαθμολόγηση και βλέπετε πόσες πιθανότητες έχουν να πάρουν τα λεφτά. Ακριβώς. Με τη βαθμολόγηση που βλέπουμε εμείς, βάζουμε ένα ποσοστό επί της 100. Είναι, δηλαδή με άριστα το 100 και χαμηλότερο το 0. Σε αυτό το σημείο δεν μπορούμε εμείς να έχουμε εικόνα ποια βαθμολογία είναι αυτή που θα περάσει και ποια βαθμολογία αυτή που δεν θα περάσει. Απλά σε γενική κλίμακα βλέπουμε, ας πούμε, ένα περίπου που κυμαίνεται το παιχνίδι, αλλά και πολλοί επιχειρηματίες πραγματικά δεν εκδηλώνουν το ενδιαφέρον, παρότι έχουν χαμηλή βαθμολογία, ότι ακόμα και με χαμηλή βαθμολογία έχουν τον ενδιαφέρον να γίνει η αίτησή τους και να προχωρήσουν σε αυτό το πρόγραμμα με ό,τι και να γίνει. Θα πάρουν τη στήριξη αυτοί που κάνουν πρώτη την αίτηση ή αυτοί που έχουν μεγαλύτερη βαθμολογία? Ναι, είναι κάτι που το ακούμε συχνά και κάποιοι βιάζονται πολύ. Καλά κάνουν και βιάζονται για να προλάβουμε να τελειώσουμε την αίτησή τους. Αλλά δεν παίζει ρόλο αυτό. Η ημερομηνία είναι 26 του μήνα, η τελευταία ημερομηνία του προγράμματος. Από εκεί και πέρα είναι βαθμολογικά τα κριτήρια ένταξης της κάθε επιχείρησης. Δεν έχει σήμερα κάνω την αίτηση και παίρνω σειρά. 26 του μήνα κλείνει το σύστημα για όλους και από εκεί και πέρα εξετάζονται οι αιτήσεις και βγαίνει η βαθμολογία η επίσημη από το επενδύσεις. Μάλιστα. Υπάρχουν κάποια προβλήματα, συζητιέται δηλαδή από αυτά που γνωρίζω εγώ, που ακούω εγώ, θα ήθελα και εσύ να μας πεις ως ειδικός τι συμβαίνει και τη γνώμη σου ότι πρέπει να γίνει σχετικά με το ύψος του προϋπολογισμού, ίσως για την διορία, δεν ξέρω, ή κάποια άλλα που εντοπίζεις, ή κάποιες συμβουλές. Δεν ξέρω αν υπάρχουν κάποιες συμβουλές που θέλεις να δώσεις στους δικαιούχους. Σχετικά με τα προβλήματα, με το προϋπολογισμό του προγράμματος, είναι 10 εκατομμύρια ευρώ. Είναι αρκετά λίγα τα λεφτά για όλη την περιφέρεια, δηλαδή ακούμε ότι θα μπουν 500-600 επιχειρήσεις. Δεν μπορώ να πω με ακρίβεια εγώ κάποιο τέτοιο αριθμό. Αναμένουμε να δούμε πώς θα πάει. Οπότε γι' αυτό ακούμε πολλούς ψιθύρους για αύξηση του προϋπολογισμού, το οποίο το εύχομαι. Γιατί βλέπουμε ότι στην Ήπειρο, ας πούμε, έχουν 30 εκατομμύρια ευρώ. Βλέπουμε ότι στην Κεντρική Μακεδονία είχαν πολλά περισσότερα εκατομμύρια ευρώ. Και στη Δυτική Μακεδονία είναι 10 εκατομμύρια. Οπότε η λογική και το ενδιαφέρον των επιχειρηματιών λέει ότι πρέπει να γίνει μια περαιτέρω αύξηση του προϋπολογισμού για τη Δυτική Μακεδονία, για να μπορούν να ενταχθούν πολύ περισσότερες επιχειρήσεις και γιατί πραγματικά το έχουν ανάγκη. Πέραν της περιόδου απολιγνητοποίησης, αυτό είναι ένα άλλο μέτρο που έχουμε να κάνουμε αποκλειστικά με τον κορονοϊό και όχι με την απολιγνητοποίηση. Άρα θεωρώ ότι σηκώνει μια ακόμα βοήθεια στις επιχειρήσεις της Δυτικής Μακεδονίας, γιατί με όποιους μιλάμε και τους εξηγούμε τη βαθμολογία τους ότι είναι χαμηλή, πραγματικά απογοητεύονται, γιατί πραγματικά τους βλέπουμε ότι περιμένουν πώς και πώς κάποιο μαξιλαράκι βοήθειας. Στη συνέχεια, είπαμε για τις ημερομηνίες, είπαμε, προϋπολογισμό είπαμε, οπότε ναι, περιμένω για τον προϋπολογισμό να γίνει κάποια αύξηση και να μην γίνει εδώ.
Εδώ θα ήθελα να αναφέρω σχετικά με ένα κομμάτι με τις επιχειρήσεις. Ποιες επιχειρήσεις βλέπουμε ότι έχουν μεγαλύτερη βαθμολογία. Συνήθως τα ξενοδοχεία είναι αυτά που βλέπουμε να έχουν τη μεγαλύτερη βαθμολόγηση και τα καταστήματα εστίασης που ήταν κλειστά. Όπως και... Να σου ζητήσω λίγο το μικρόφωνο σου. Ήταν και αυτά κλειστά μεγάλη περίοδο της λειτουργίας τους. Τι άλλο ρώτησες, Αντώνη? Αν έχουμε κάτι κάποια συμβουλή να δώσουμε στους δικαιούχους τους ενδυνάμενους. Αυτό που θα... Ναι, έτσι. Για τους δικαιούχους τώρα, για τους ενδιαφερόμενους, επειδή τα πρώτα στοιχεία που κοιτάει οποιοδήποτε σύμβουλος παρακολουθήσει την αίτηση, είναι το ε3 της περσινής της τελευταίας χρονιάς, δηλαδή αυτό που έγινε τώρα με τη φορολογική δήλωση. Και θα ήθελα να τα έχουν σε οποιαδήποτε συζήτηση που θα κάνουν, καλά είναι να τα έχουν έτοιμα, γιατί η βαθμολογία βγαίνει σχετικά γρήγορα και εύκολα αν έχουμε αυτά τα στοιχεία. Οπότε μένουμε στο ε3 της επιχείρησης, το ΦΠΑ του δευτέρου τριμήνου για το 2020 και το ΦΠΑ του δευτέρου τριμήνου του 2019. Οπότε έχω και να γνωρίζουν πόσους εργαζομένους περίπου είχε η επιχείρηση για να έχει κατά προσέγγιση έναν αριθμό ώστε να μπορέσει να βγει η βαθμολογία. Ωραία. Αυτά είναι τα βασικά και από εκεί και πέρα να θεωρώ ότι γίνεται, ότι αξίζει τον κόπο να μπουν στη διαδικασία να το μελετήσουν, να δουν το πρόγραμμα και έστω και σαν βάση να οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα θα τρέξει, γιατί αναμένουμε στην περιοχή μας πολλά, σύμφωνα με αυτά που λένε για λόγω της περίοδου απολιγνητοποίησης που διανύουμε αυτή την περίοδο, να βγουν πολλά άλλα. Οπότε ας έχει ο κόσμος τα αυτιά του ανοιχτά και να ψάχνετε για τι προγράμματα καινούργια μπορεί να δούμε. Γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει άλλο ένα πρόγραμμα ανοιχτό, το οποίο θα ήθελα να το δούμε σε δεύτερη φάση, να μην μπερδέψουμε τον κόσμο και με αυτό, το οποίο λύγει τέλη του χρόνου. Δεν χρειάζεται βιασύνες, είναι πολύ πιο απαιτητικό πρόγραμμα αυτό. Έχει πολύ λιγότερες επιχειρήσεις και αξίζει τον κόπο να συζητήσουν και αυτό το πρόγραμμα με κάποιον μελετητή, να ρωτήσουν τη γνώμη τους για το τι ακριβώς τρέχει. Οπότε να έχουν την επικοινωνία με τους μελετητές, ας έχουν έναν οικονομολόγο, σύμβουλο επιχειρήσεων κατά νου, ένα τηλέφωνο, οπότε ανά πάση στιγμή ή αν σκέφτονται να κάνουν μια επενδυτική κίνηση, να τον πάρει ένα τηλέφωνο, να πούνε «Μιχάλη, σκέφτομαι να κάνω μια επενδυτική κίνηση. Είναι αυτή η περίοδος καλή ή να περιμένω?» Και οποιοδήποτε σύμβουλος έχει μια εικόνα στο μυαλό του, η οποία θα τον βοηθήσει, θα του πει «Αναμένουμε ένα προγραμματάκι» ή «Αυτή τη στιγμή παίζει ένα άλλο προγραμματάκι». Οπότε θα μπορεί να καθυστερήσει λίγο ώστε να κάνει μια άλλη κίνηση τη στιγμή που πρέπει. Ωραία. Δώσαμε αρκετή πληροφορία, νομίζω, στον κόσμο. Ναι. Θέλω να πω και ως άνθρωπος που έκανα την αίτηση για την επιχείρησή μου, ναι, νομίζω ότι πρέπει να βιαστούν όσοι είναι αρκετά απαιτητική η συλλογή των δικαιολογητικών, οπότε έχω καταλάβει. Οπότε πρέπει να βρουν αυτοί που μας ακούν ανθρώπους σαν και εσένα που είναι σύμβουλοι επιχειρήσεων, να τους συμβουλευτούν και να προχωρήσουν άμεσα στην αξιολόγηση της περίπτωσής τους, ώστε να γίνει. Έτσι. Γιατί ο χρόνος είναι λίγος και φαντάζομαι και εσείς οι μελετητές κάποια στιγμή θα βρακάρετε από αιτήσεις, γιατί οι επιχειρήσεις είναι πάρα πολλές. Έτσι δεν είναι? Ναι. Έτσι ακριβώς. Το ενδιαφέρον είναι πολύ μεγάλο, η περιοχή είναι πολύ μεγάλη και δεν σου κρύβω ότι μας ενοχλούν και από άλλες περιοχές. Δηλαδή η Κεντρική Μακεδονία έκλεισε. Ανοίγει η Ήπειρος. Ήδη μας ενοχλούν από την Ήπειρο, από ξενοδοχικές μονάδες που γνωρίζουν τη δουλειά μας, που έχουμε και πραγματικά φιλικές σχέσεις και μας καλάνε γιατί ξέρουν ότι είναι ένα πρόγραμμα το οποίο αξίζει να μπεις. Η διαφορά, θα ήθελα να αναφέρω, να επισημάνω λίγο ένα σημείο, ότι η διαφορά του δικού μας με το πρόγραμμα της Ηπείρου είναι ότι εκεί είναι πολύ μικρότερο, είναι πολύ περισσότερα τα λεφτά. Ο προϋπολογισμός όμως το δικό μας, κάτι το οποίο νομίζω δεν αναφέραμε, είναι ο επιδοτούμενος προϋπολογισμός είναι από τα 5.000 μέχρι τα 40. Εκεί είναι από τα 3 νομίζω μέχρι τα 15.000. Που σημαίνει ότι θα έχει και πολύ περισσότερες επιχειρήσεις εκεί οι οποίες θα μπορέσουν να ενταχθούν στο πρόγραμμα. Θα το δούμε στο διατάφτα όμως και καλά είναι ο κόσμος να μην καθυστερεί, γιατί πραγματικά αρχίζουμε και μπουκώνουμε με αιτήσεις και ενδιαφέρον από πολύ κόσμο. Ωραία.
Ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Θα είμαστε σε επαφή για τα επόμενα προγράμματα στην προκήρυξή του. Βεβαίως, βεβαίως. Και καλή συνέχεια, καλή δύναμη έχουμε στην αξιολόγηση αλλά και στην υποβολή των σχεδίων. Να είσαι καλά, Αντώνη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.